Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον υποψήφιο πια και με τη βούλα ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Τον ξέραμε μέχρι πριν από λίγο καιρό, πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, ως ένα πολύ δραστήριο και αποτελεσματικό γραμματέα του κόμματος. Τώρα θα είναι δυο καρπούς για στη μασχάλη, ενώ σε αυτές τις 50 μέρες ή θα υπάρχει βοήθεια στο άλλο πόστο το κομματικό. Καλή επιτυχία, κύριε Σπυρόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για τη δυνατότητα μου δίνατε όλο το προηγούμενο διάστημα έτσι να είχαμε συνομιλία τηλεοπτική είτε από Skype είτε από κοντά. Σίγουρα δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Φυσικά όμως έχουμε ένα πολύ οργανωμένο πλέον κόμμα. Ένα κόμμα το οποίο στηρίζεται στις τοπικές οργανώσεις, στις νομαρχιακές, στους βουλευτές και τα στελέχη του που πραγματικά θα δώσουν ένα μεγάλο αγώνα. Δεν είναι μια ατομική προσπάθεια του γραμματέα και δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Πιστεύω πάρα πολύ στην οργανωτική δυνατότητα του κόμματος, όπως πιστεύω πολύ περισσότερο και στην πολιτική ωριμότητα των θέσεών μας. Μιλάμε για σύγχρονα μεγάλα ζητήματα και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι η κρίσιμη ώρα για να βρουν ανταπόκριση στην ελληνική κοινωνία. Γιατί πιστεύω ότι το μεγάλο διακύβευμα σε ελληνικό επίπεδο τουλάχιστον των ευρωπαϊκών εκλογών είναι αν η χώρα μας θα αποκτήσει επιτέλους μια ισχυρή και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Οφείλουμε να αποκτήσουμε, γιατί πρέπει κάθε δημοκρατία να έχει και ένα δεύτερο πυλώνα το οποίο να δημιουργεί μια προοπτική εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης για τον τόπο. Γιατί δυσκολεύεστε να βρεθείτε στη δεύτερη θέση, που είναι και ένα στοίχημα? Εγώ δεν πάω στα σενάρια, ακούω και συναδέλφους μου, όχι ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, να λένε για το αν αυτό θα έχει επιπτώσεις, αν θα υπάρχει γκρίνια, αν καταλήξετε στην τρίτη θέση. Αλλά γιατί ενώ το προσπαθείτε, εγώ ας πούμε το ακούω και το ακούω ως δεδομένο αυτό που έλεγε τις προάλλες σε συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι δηλαδή κάνουμε την αποκάλυψη για τις παρακολουθήσεις, φεύγει το μισό μαξί μου. Κάνω τώρα την πρόταση δυσπιστίας, φεύγουν δύο από τους σημαντικότερους συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Αλλά αυτό γιατί δεν το κεφαλαιοποιείτε? Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση και δεν θέλω να πω τη βεβαιότητα, έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα αποδοθεί με πλέον θετικό τρόπο από τους πολίτες στην κάλπη των εκλογών. Ξέρετε, τα πράγματα δεν είναι γραμμικά στη ζωή. Επειδή υπήρχε μια κατάρρευση του παλιού δικομματισμού μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, επειδή η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, επειδή οι πολίτες έχουν αρχίσει και αγανακτούν από την κυβερνητική πολιτική, αυτόματα θα υπάρχει ένα κόμμα το οποίο θα λάβει, αν θέλετε, τη μεγαλύτερη αποδοχή. Κάποιος σας έχει πάρει, κύριε Σπυρόπουλο, και σε έχουμε χάσει. Σας ακούμε εμένα, αλλά χάσαμε την εικόνα. Θα συνεχίσω λοιπόν μέχρι να επανέλθει η εικόνα. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι είναι ένας καθημερινός αγώνας, έτσι ώστε οι πολίτες να μας εμπιστευτούν ξανά. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ένας από τους βασικούς λόγους που αποφάσισα και προσωπικά να μπω σε αυτή τη μάχη των ευρωπαϊκών εκλογών και να αποδεχθώ την πρόταση του Προέδρου, γιατί πιστεύω ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή πρέπει να είμαστε όλοι στην πρώτη γραμμή. Κύριε Πολίζο, η παράταξη πέρασε δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Φτάσαμε σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Έχουμε κάνει ένα νέο μεγάλο ξεκίνημα, ένα νέο μεγάλο αγώνα. Και έτσι συζητάμε με μεγάλη σοβαρότητα και αξιοπιστία από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Δεν θέλουμε να λέμε ψέματα, δεν θέλουμε να υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε ως κυβέρνηση. Αυτό που θέλουμε όμως να πούμε είναι ότι δουλεύουμε καθημερινά πάνω σε ένα πρόγραμμα το οποίο ακουμπάει τα μεγάλα και σύγχρονα ζητήματα, όπως η στεγαστική πολιτική, όπως το κοινωνικό κράτος, το ζήτημα της υγείας και της παιδείας που πραγματικά έχουν καταρρεύσει. Να κοιτάξτε τώρα, θα σας διακόψω εδώ. Για τη στεγαστική πολιτική, ο πρόεδρός σας ήταν ο πρώτος που μίλησε, που έβαλε εμφατικά το θέμα στο δημόσιο διάλογο. Ακόμη και αυτό δεν το πιστώνεστε στο εύρος που σας αντιστοιχεί. Αυτά ακριβώς λέω. Ξέρω ότι σας βασανίζουν. Έχετε καταλάβει στο μετάξι τι συμβαίνει? Επειδή δεν έφτανε γέρος στο γραφείο, ως συνετός οδηγός έχει σταματήσει στο δρόμο, δεν βλέπουμε κίνηση και μας μιλάει, μιλάει από εκεί. Είναι αυτά που ενώ τα βλέπουμε, ή τώρα όσοι ψηρίζουμε και τα πράγματα που βλέπουμε λίγο τα πιο ειδικά χαρακτηριστικά της διαδρομής σας,
Γι' αυτό λέω και δεν είναι το ζητούμενο τώρα το αν θα είναι κάποιος δεύτερος ή τρίτος, δεν τον κάνει λιγότερο καλό ή περισσότερο καλό ανάλογα με την κατάταξη. Δεν είναι πάντα και αξιοκρατική η ψήφος. Αφήστε την κουβέντα αυτή για μετά τις εκλογές, έτσι, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά φαντάζομαι εξασφαλίζει υψηλότερη εκπροσώπηση σε ένα κόμμα. Γιατί να έχει 2 και όχι 3 ευρωβουλευτές το ΠΑΣΟΚ και 4. Φυσικά. Γι' αυτό σας είπα ότι ο στόχος μας δεν έχει ταβάνι και δεν είναι μόνο να κατακτήσουμε τη δεύτερη θέση. Σας είπα και πριν, το κομβικό σε αυτές τις εκλογές είναι αν η Ελλάδα θα αποκτήσει σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Και κατά την άποψή μου, αυτή μπορεί να την αποκτήσει μόνο με μια ψήφο εμπιστοσύνης και ενίσχυσης του ΠΑΣΟΚ. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να επιτελέσει αυτό το ρόλο με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή και άλλες φωνές της αντιπολίτευσης, που όμως πορεύονται με ένα λόγο lifestyle, με μια αντιμετώπιση της πολιτικής που έχει να κάνει απλά με τις εντυπώσεις και όχι με την ουσία, που έχει να κάνει με μια ρητορία που παραπέμπει στην Αμερική και στον Ντόναλντ Τραμπ, και αναφέρουμε στον κύριο Κασελάκη και στο ΣΥΡΙΖΑ, που συνεχώς με τις παρεμβάσεις, τις δημόσιες παρεμβάσεις, το μόνο που κάνει είναι να διευκολύνει τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία να μην στριμώχνεται όταν έχουν δύσκολα μπροστά τους. Πόσο ακόμα θα συνεχίσουμε λοιπόν να λειτουργούν ως χρυσή χορηγή της παντοδυναμίας του κύριου Μητσοτάκη? Εγώ τα λέω, όμως, ξέρετε, τώρα εδώ λίγο έτσι να ακουστούν. Είναι, τα λέω στην ύφη να τα ακούει πεθερά, διότι ουσιαστικά εσείς κάνατε κριτική και σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που αρέσκεται σε αυτά. Μοιάζει ένα κομμάτι, εγώ δεν θα πω μικρό, προφανώς δεν είναι το πλειοψηφικό, αλλά που ανταποκρίνεται σε αυτή τη lifestyle πολιτική. Καλά, το πόσο ανταποκρίνεται ή όχι θα το δούμε στις εκλογές. Σύμφωνοι, λέω από τα ευρήματα που έχουμε. Δεν θέλω να προτρέχω, ναι, γιατί και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων ήταν πολύ διαφορετικά στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου και τελικά άλλα είδαμε στην κάλπη. Ναι. Σχεδόν όλοι προεξοφλούσαν το ΠΑΣΟΚ θα είναι σε μονοψήφιο ποσοστό και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία σίγουρα πάνω από το 30%. Και ήταν ένα εντελώς διαφορετικό. Ήταν η μεγάλη ανατροπή των δημοσκοπήσεων, ναι. Οπότε ας δούμε λίγο. Εγώ δεν λέω ότι οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν κάτι ψέματα, γιατί δεν θα πω στη διαδικασία αφισβήτηση των δημοσκοπήσεων. Εγώ λέω όμως ότι η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή πρώτα απ' όλα βλέπει μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. Δηλαδή δεν μπορούμε πλέον να αντιληφθούμε ότι περνάνε 4 χρόνια και το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί και μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε με κάποιες λίγες επιδοτήσεις. Δεν γίνεται πλέον αυτό. Δηλαδή, όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κερδοσκοπία που υπάρχει στην αγορά, όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις νέες αυξήσεις που υπάρχουν στις τηλεπικοινωνίες, όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Αυτά είναι μεγάλα θέματα, τα οποία απασχολούν τη ζωή του κάθε πολίτη. Όταν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα ότι η χώρα μας βρίσκεται στη δεύτερη θέση σε ιδιωτικές δαπάνες στο κομμάτι της υγείας. Γιατί οι πολίτες δεν εμπιστεύονται το ΕΣΥ, γιατί περιμένουν μήνες ολόκληρους μέχρι να υπάρχει ένα χειρουργείο. Γιατί υπάρχει ολική κατάρρευση και αυτό το βλέπουν καθημερινά. Άρα λοιπόν υπάρχουν μεγάλα θέματα τα οποία έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη απογοήτευση. Και οι πολίτες περιμένουν να δουν από εμάς ποια θα είναι η φωνή εκείνη η οποία με νυφάλιο τρόπο και με ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα θα μπορέσει έτσι να δώσει μια ελπίδα και μια προοπτική. Και το ΠΑΣΟΚ πραγματικά δουλεύει καθημερινά προς αυτή την κατεύθυνση και το αποδεικνύουμε με τις πρωτοβουλίες μας. Στο ζήτημα της ψήφου δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης, η πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη έγινε με τρόπο θεσμικό, με τρόπο σοβαρό, για ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά 57 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους, για ένα μεγάλο κοινωνικό αίτημα από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού που λέει ότι πρέπει επιτέλους να μάθουμε την αλήθεια γιατί χάθηκαν αυτές οι ανθρώπινες ζωές. Όπως επίσης και για τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα που τα βιώνουμε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Υπάρχει μια απάντηση γιατί δεν υπάρχει καμία πολιτική αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής εδώ και 4 χρόνια. Υπάρχει μια απάντηση γιατί χάθηκαν 600 εκατομμύρια με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης από την ΚΑΠ και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα τα οποία αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ και φυσικά το κάνει με μια αντιπρόταση. Γιατί αυτό το οποίο ψηφίστηκε με την αύξηση του ορίου της Golden Visa στους 800.000 ευρώ μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών. Άρα θα υποφεληθούν οι Έλληνες.
Άρα η επιμονή του ΠΑΣΟΚ που υιοθετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα κέρδος προς τον ελληνικό λαό. Εμείς αυτή την αντιπολίτευση θέλουμε και αυτή θα κάνουμε. Με ακροδεξιές φωνές, με λαϊκισμούς και λόγια lifestyle που μπορούν να ακουστούν εύκολα σε μια πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δεν λύνονται μακροπρόθεσμα τα προβλήματα. Πείτε μου τώρα κάτι. Ασκήσαμε αυτή την πολιτική και την πλήρωσε ο ελληνικός λαός στη δεκαετία των μνημονίων. Είναι βέβαιο ότι μέχρι την παραμονή των ευρωεκλογών θα πάμε σίγουρα με εθνική ατζέντα, αλλά να δούμε λίγο τα μεγάλα στοιχήματα της επόμενης περίοδου για την Ευρώπη. Κλιματική αλλαγή. Το νούμερο ένα ζήτημα. Το βιώσαμε με την καταστροφή της Θεσσαλίας. Το βιώσαμε με τις καταστροφικές πυρκαγιές της Δαδιάς στον Εύρο, της Ρόδου, της Εύβοιας, της Αττικής. Το βιώνουμε κάθε χειμώνα με χιονοπτώσεις που παραλύουν το μισό κρατικό μηχανισμό. Το βλέπουμε σε περιοχές που υπάρχει τεράστια έλλειψη νερού, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα? Δεν πρέπει να υπάρχουν έργα πρόληψης έτσι ώστε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τις λιγότερες δυνατές συνέπειες? Πρέπει να πηγαίνουμε συνεχώς εκ των υστέρων και να αντιμετωπίσουμε τις καταστροφές? Δεν πρέπει να υπάρχει μια γενναία αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας? Είναι αυτά που πρέπει να διεκδικήσει ως χώρα η Ελλάδα από την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Και η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλέγμα ασφάλειας, ιδιαίτερα προς πολίτες οι οποίοι βιώνουν αυτές τις συνέπειες στην καθημερινή τους ζωή. Χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, χάθηκαν περιουσίες και δυστυχώς, αν μια τέτοια ακόμη καταστροφή ξαναβρει τη Θεσσαλία, δεν θα έχουμε και πρωτογενή τομέα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Θεσσαλικού κάμπου. Άρα λοιπόν πρέπει άμεσα να υπάρξουν πολιτικές αντιμετώπισης. Δεύτερο σημαντικό θέμα. Έχουμε σε εξέλιξη δύο μεγάλους πολέμους στην ευρύτερη γειτονιά μας. Πρέπει να σταματήσει αυτή η αιματοχυσία. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι παρατηρητής των διεθνών εξελίξεων. Πρέπει να αναλάβει ρόλο, ειρηνευτικό ρόλο, για να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου οι αντιμαχόμενες δυνάμεις και να υπάρχει επιτέλους να σταματήσει ο πόλεμος και να υπάρχει ειρήνη. Τρίτο σημείο πολύ σημαντικό. Πρωτογενής τομέας. Θέλουμε η Ευρώπη και η Ελλάδα να παράγει προϊόντα. Θέλουμε να υπάρχει μεταποίηση. Θέλουμε να υπάρχει παραγωγική βάση. Δυστυχώς σε ελληνικό επίπεδο η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα όπως είπα και πριν. Εμείς όμως οφείλουμε ως Έλληνες να διεκδικήσουμε στην Ευρώπη μια νέα καλύτερη κοινή αγροτική πολιτική και προφανώς πρέπει και οι Έλληνες ευρωβουλευτές αύριο μεθαύριο στις Βρυξέλλες να διεκδικήσουν για τη χώρα μας τα καλύτερα που μπορούν για τον πρωτογενή τομέα. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον και εγώ προσωπικά δεσμεύομαι ότι για εμάς αποτελεί προτεραιότητα ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας κτηνοτρόφος, ο Έλληνας παραγωγός, ο οποίος είναι βασική μονάδα της ελληνικής παραγωγικής βάσης. Καλή επιτυχία. Εδώ θα είμαστε και θα τα πούμε ξανά και ξανά. Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε. Είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε στα social και επιστρέφουμε.